Καλημέρα σε όλες και όλους. Ονομάζομαι Στεφανία Οικονόμου και μαζί με την Κατερίνα Ζούρου, τη διευθύνουσα σύμβολο της Web to Learn, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας και φυσικά τη Γιώτα Φωκά για την πρόσκληση να συμβάλουμε το δικό μας λιθαράκι στο φετινό Masterclass σε ένα τόσο σημαντικό πεδίο, αυτό της ιατρικής έρευνας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες που θα αναδείξουμε σήμερα το ρόλο της επιστήμης των πολιτών, το ρόλο που καθένας από εμάς μπορεί να παίξει στην εξέλιξη και την ανάπτυξη της ιατρικής έρευνας. Δύο λόγια για μας. Είμαστε μια ελληνική εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Φέτος συμπληρώνουμε 10 χρόνια από την ίδρυσή μας, 10 χρόνια μέσα στα οποία έχουμε αναπτύξει την εξειδίκευσή μας πάνω σε 4 κύριους πυλώνες, σε αυτόν της επαγγελματικής κατάρτισης, της ανοιχτής μάθησης, της κοινωνικής καινοτομίας και φυσικά της επιστήμης των πολιτών για την οποία θα σας μιλήσουμε σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί τι είναι η επιστήμη των πολιτών. Όπως προδίδει ήδη ο όρος, αναφερόμαστε στην συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας με τους πολίτες, με απλούς ανθρώπους, τον καθένα από εμάς, οι οποίοι δεν έχουμε απαραίτητα κάποια εξειδίκευση πάνω στο ζήτημα που μελετάτε. Η επιστήμη των πολιτών, λοιπόν, αναφέρεται σε αυτή τη σύμπραξη πολιτών και επιστημόνων με στόχο την επίλυση περιβαλλοντικών, ιατρικής φύσεως και ευρύτερα κοινωνικών θεμάτων. Ποιος είναι όμως ο ρόλος των πολιτών στην επιστήμη των πολιτών? Οι πολίτες λοιπόν σε μια τέτοια δράση συλλέγουν δεδομένα, καταχωρούν δεδομένα πάνω στο ζήτημα που μελετάτε και σε ένα πιο βαθύτερο βαθμό καλούνται να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν μαζί με τους επιστήμονες τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και τα αποτελέσματα της έρευνας. Για να κάνω πιο κατανοητό αυτό για το οποίο σας μιλώ σήμερα, φέρνω ένα κλασικό παράδειγμα μιας δράσης επιστήμης των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας ημέρας καταγραφής της ποιότητας του νερού, λοιπόν, πολίτες από όλο τον κόσμο εξοπλίζονται με ειδικά εργαλεία καταγραφής, πηγαίνουν στην πιο κοντινή σε αυτούς πηγή ύδατος, αν ζούμε δίπλα σε μια λίμνη, σε κάποιο ποτάμι, δίπλα στη θάλασσα, σε ένα ριάκι. Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτά, παίρνουμε το δείγμα από το νερό, αναλύουμε τα δεδομένα και τα κατεχωρούμε στο διαδικτυακό χώρο της πρωτοβουλίας. Να πω χαρακτηριστικά ότι εδώ στην εικόνα βλέπετε δεδομένα που συνέλεξαν πολίτες σχετικά με την ποιότητα του νερού του ποταμού Αξιού, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Και βλέπουμε λοιπόν, πέρα από την καταγραφή της ημερομηνίας, πότε έγινε η καταγραφή, βλέπουμε στοιχεία που κατεγράφησαν όπως το pH του νερού, η θερμοκρασία και το οξυγόνο. Όλα αυτά καταγεγραμμένα από απλούς πολίτες, τον καθένα από εμάς. Να κάνουμε όμως ένα βήμα πίσω για να δούμε λίγο πώς προέκυψε η επιστήμη των πολιτών. Μπορούμε να σκεφτούμε όλοι μας ότι ο άνθρωπος ήδη από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στη Γη θέλησε να μάθει για το φυσικό του περιβάλλον, να το κατανοήσει. Μιλώντας με όρους σύγχρονης επιστήμης, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, η επιστήμη των πολιτών εμφανίζεται ήδη από τον 19ο αιώνα. Οι πρώτες καταγραφές που γίνονται τότε, λοιπόν, αφορούν καιρικά φαινόμενα και παρατηρήσεις για το φυσικό περιβάλλον. Πρώτη φορά ο όρος επιστήμη των πολιτών εμφανίζεται στα μισά της δεκαετίας του 90 από δύο επιστήμονες. Από τον Αμερικανό ορνιθολόγο Ρικ Μπόνεϊ και τον Βρετανό κοινωνιολόγο Άλαν Ίρουιν. Έκτοτε, η επιστήμη των πολιτών έχει αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική, έχει εξαπλωθεί και υιοθετηθεί ως τρόπος έρευνας, ως μεθοδολογία έρευνας και, και χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες έχουν δημιουργηθεί διαδικτυακές πλατφόρμες προσβάσιμες σε όλους, μέσα από τις οποίες ο καθένας από εμάς μπορεί να δημιουργήσει το δικό του project επιστήμης των πολιτών ή να συμβάλλει σε ήδη τρέχοντα έργα και δράσεις επιστήμης των πολιτών. Αναφέρω εδώ ενδεικτικά την πλατφόρμα Zooniverse και το SciStarter.
Βλέπετε λοιπόν πως όλοι μας μπορούμε να γίνουμε επιστήμονες πολίτες, αρκεί να σκεφτούμε πόσες φορές έχουμε καταγράψει την ποσότητα ή το είδος των σκουπιδιών που έχουμε συλλέξει από μία δράση καθαρισμού μιας παραλίας, πόσες φορές έχουμε βάλει φωτογραφία κάποιο είδος φυτού, ζώου, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή η οποία αναγνωρίζει το είδος του φυτού που έχουμε φωτογραφίσει. Άρα λοιπόν δεν είναι πρακτικά τόσο δύσκολο να συμβάλλουμε εμείς στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας. Ωστόσο, αυτό που χρειαζόμαστε για να ακολουθήσουμε μια σωστή καταγραφή και μεθοδολογία, είναι σίγουρα μια μεθοδολογία έρευνας που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε έγκριτα εργαλεία καταγραφής και αυτά τα δύο μπορούμε να τα καταφέρουμε σε συνεργασία με κάποια επιστημονική ομάδα. Όπως είπαμε, η επιστήμη των πολιτών ενέχει τη συνεργασία επιστημόνων, ερευνητών με τους πολίτες, οι επιστήμονες βοηθούν πολίτες να καταγράψουν τα δεδομένα και να τα ερμηνεύσουν. Φυσικά, απαιτεί το ομαδική δουλειά και εθελοντικό πνεύμα συνεργασίας. Για να αποτυπώσω με καλύτερους και πιο πρακτικούς όρους τη δυναμική, την αυξανόμενη δυναμική της επιστήμης των πολιτών στην επιστημονική έρευνα, να πω ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι και σημαντικοί φορείς και οργανισμοί που τη μελετούν και την εξελίσσουν. Χαρακτηριστικά αναφέρω την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Επιστήμης των Πολιτών όσον αφορά την Ευρώπη. Η Οργάνωση Επιστήμης των Πολιτών έχει επίσης εκδώσει τις 10 Αρχές Επιστήμης των Πολιτών, φέρνοντας έτσι μια ακόμα μεγαλύτερη μεθοδολογική πλαισίωση και ενίσχυση της Επιστήμης των Πολιτών πάνω σε στέρεες βάσεις, σε στέρεες αρχές. Να αναφέρω ενδεικτικά ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό έργο που τρέχει πάνω στην επιστήμη των πολιτών, το European Citizen Science, το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι να συμμετέχουμε ως εταιρεία, το οποίο έχει ως στόχο να ενισχύσει την επιστήμη των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέροντας τα εργαλεία, τις δεξιότητες, τη γνώση και τις δομές που χρειάζονται. Φυσικά, όλα τα περισσότερα στις πληροφορίες και όλα τα αποτελέσματα του έργου μπορείτε να τα βρείτε στο διαδικτυακό χώρο του project. Μπορείτε. Το σημερινό masterclass αναφέρεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο πεδίο, σε αυτό της ιατρικής έρευνας για τον καρκίνο και αναπόφευκτα στρέφουμε την προσοχή μας στην επιστήμη των πολιτών όπως αυτή αναπτύσσεται στην ιατρική έρευνα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πως η επιστήμη των πολιτών μεταβάλλει λίγο τον όρο της και από επιστήμη των πολιτών είναι περισσότερο γνωστή ως επιστήμη των ασθενών. Patient science. Εδώ λοιπόν οι ασθενείς καταγράφουν, συλλέγουν δεδομένα για ένα ιατρικό πρόβλημα και το πιο σημαντικό είναι πως συνδιαμορφώνουν τα ερευνητικά ερωτήματα, συμμετέχουν στον καθορισμό της μεθοδολογίας και φυσικά δίνουν τη δικιά τους συμβολή στην ερμηνεία και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Βλέπουμε λοιπόν ότι χάρη στην επιστήμη των ασθενών, οι ασθενείς δεν είναι απλώς αντικείμενα μελέτης των επιστημόνων, αλλά γίνονται οι ίδιοι φορείς, ενεργοί ερευνητές και φορείς ανάπτυξης της ιατρικής έρευνας. Αυτό που θα ήθελα να συγκρατήσουμε σήμερα όσον αφορά την επιστήμη των πολιτών και στην ιατρική έρευνα είναι ο ρόλος της στην ενίσχυση της συμμετοχής των ασθενών στις ιατρικές έρευνες. Φυσικά, στη συνέχεια θα δούμε τα γενικότερα ωφέλη της σε διαφορετικούς παράγοντες. Εξελίσσουμε λοιπόν την ιατρική έρευνα με τους ασθενείς και όχι απλώς για αυτούς. Ενδεικτικά μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένα στάδια της συμμετοχής των ασθενών στην έρευνα, να καταλάβουμε λοιπόν πώς αποτυπώνεται αυτή η συμμετοχή των ασθενών στην πράξη. Στο πρώτο στάδιο βλέπουμε πως οι ασθενείς που συμμετέχουν στην έρευνα ορίζουν τις προτεραιότητες και καθορίζουν τα ερευνητικά ερωτήματα σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα. Στη συνέχεια καταγράφουν τα συμπτώματά τους, καταγράφουν την εμπειρία τους σε ένα επιστημονικά βασισμένο ερωτηματολόγιο και είναι πολύ σημαντικό να επαναλάβω ότι και η επιστήμη των πολιτών ακολουθεί το επιστημονικό πρωτόκολλο, ακολουθεί βασικές και
καθολικά αναγνωρισμένες μεθοδολογίες έρευνας, είναι η ίδια η επιστήμη των πολιτών μια μεθοδολογία έρευνας. Φέρνω ενδεικτικά εδώ μια πλατφόρμα, το Patients Like Me, ασθενείς όπως εγώ, έτσι, είναι ένας διαδικτυακός ιστότοπος με παγκόσμιο εύρος, στο οποίο ασθενείς, άνθρωποι μπορούν να καταγράψουν την εμπειρία τους, τα συμπτώματά τους πάνω σε κάποια στην ασθένειά τους. Τρίτο στάδιο αφορά φυσικά και τη διάδοση της έρευνας στα κοινωνικά δίκτυα με τη μορφή ομιλιών και συνεντεύξεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που συμμετέχουν ενεργά στην ιατρική έρευνα να είναι και οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι επικοινωνούν άμεσα με το δικό τους απλό τρόπο. Το σκοπό της έρευνας και αργότερα και τα αποτελέσματά της στο ευρύτερο κοινό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε λοιπόν και αυτή τη συμβολή των ασθενών όπου είναι δυνατό φυσικά. Στο τέταρτο στάδιο, οι ασθενείς συμμετέχουν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, μοιράζονται τις δικές τους οπτικές και φυσικά παρατηρήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και την κατεύθυνση που μπορεί να λάβει η ιατρική έρευνα. Φυσικά, όπως είπα, παίζουν σημαντικό ρόλο και στη διάδοση των αποτελεσμάτων της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιστήμης των πολιτών, το πεδίο της ιατρικής είναι η καταγραφή των post-COVID-19 συμπτωμάτων από πολίτες οι οποίοι νόσησαν από τον COVID-19. Η επιστήμη των πολιτών λοιπόν ενδείκνυται ως μέθοδος για την περαιτέρω κατανόηση των συμπτωμάτων, των παρενεργειών και της εξέλιξης της νόσου, φυσικά βοηθώντας τους επιστήμονες να μπορέσουν να βρούνε και την κατάλληλη θεραπεία. Όπως βλέπετε και εδώ στην εικόνα, υπάρχει ήδη ένας διαδικτυακός χώρος, στον οποίο καλεί πολίτες διαδικτυακά από το σπίτι τους να συμμετέχουν στην έρευνα για την κατανόηση των συμπτωμάτων του COVID-19, ανθρώπων που έχουν δηλαδή νοσήσει. Οι ασθενείς μοιράζονται λοιπόν δεδομένα και την εμπειρία τους ανατακτά χρονικά διαστήματα σε συνεργασία πάντα με επιστημονικές ομάδες που συλλέγουν τα δεδομένα. Τέλος, αφού είδαμε τι είναι η επιστήμη των πολιτών και ποια είναι η εφαρμογή της στην ιατρική έρευνα, να δούμε ποια είναι η αξία της, ποια είναι τα ωφέλη της στην ευρύτερη κοινωνία, στην επιστημονική κοινότητα και στους ανθρώπους φυσικά που συμμετέχουν σε μια δράση επιστήμης των πολιτών. Για την επιστημονική κοινότητα και την ιατρική έρευνα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι υιοθετώντας την επιστήμη των πολιτών ως μέθοδο έρευνας, μπορεί να τους φέρει περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο να συλλεχθούν από μια μικρή επιστημονική ομάδα. Το να έχουμε συνεργασία με ανθρώπους, με πολίτες στο πεδίο, οι οποίοι μπορούν άμεσα να μας δώσουν δεδομένα απαραίτητα για την εξέλιξη της έρευνας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, η επιστήμη των πολιτών οδηγεί αναπόφευκτα, θα έλεγα, σε μια βαθύτερη συνεργασία και επικοινωνία με τις ομάδες των ασθενών. Οι επιστήμονες έχουν τακτικές, συνεχείς συναντήσεις με τις ομάδες στόχου, με τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην έρευνα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται και χτίζεται σε βάθος χρόνου η εμπιστοσύνη, καλύτερη επικοινωνία των ερευνητών με τους ασθενείς, οδηγώντας σε καλύτερα αποτελέσματα και προσαρμογή της έρευνας στις ανάγκες της κοινωνίας και των ασθενών. Απ' την άλλη πλευρά για τους πολίτες, και εδώ αναφέρομαι κυρίως στους ασθενείς που συμμετέχουν στην έρευνα, στο φιλικό τους περιβάλλον, μπορούμε να πούμε ότι η συμμετοχή τους οδηγεί στην ενδυνάμωσή τους σε κοινωνικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι συμμετέχοντας σε μια δράση επιστήμης των πολιτών στην ιατρική έρευνα, οι ασθενείς, παρά την δύσκολη πολλές φορές κατάσταση της υγείας τους, αντιλαμβάνονται πλήρως, κατανοούν τη δυνατότητα που έχουν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην εξέλιξη της ιατρικής έρευνας, με όφελος τόσο για τους ίδιους και φυσικά για τις επόμενες γενιές. Παρά τις δυσκολίες λοιπόν, να μπορέσουν να δώσουν ένα θετικό αντίκτυπο σε αυτούς και στην ευρύτερη κοινωνία. Φυσικά, αντίστοιχα να πω ότι η συνεργασία επιστημόνων και ερευνητών μαζί με τους ασθενείς σε τέτοιο επίπεδο όπως γίνεται κατά τη διάρκεια της επιστήμης των πολιτών, οδηγεί σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη κατανόηση της ίδιας της ασθένειας, μεγαλύτερη κατανόηση της διαδικασίας και των επιστημονικών ιατρικών πρωτοκόλων
που υιοθετούν οι επιστήμονες. Είναι πολύ σημαντικό για τους ασθενείς να κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες και έτσι αυτό τους δίνει φυσικά μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση όσον αφορά την πορεία της ασθένειας. Τέλος, να πω ότι για την κοινωνία, φυσικά το να υιοθετήσουμε περισσότερο την επιστήμη των πολιτών ως τρόπο έρευνας, ως μεθοδολογία συμμετοχής, οδηγεί σε πιο στοχευμένες ιατρικές παρεμβάσεις και λύσεις σε ιατρικά ζητήματα και φυσικά αναπτύσσει συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ διαφορετικών ομάδων, όχι μόνο της επιστημονικής κοινότητας, των ιατρών, των ασθενών που εμπλέκονται άμεσα στην έρευνα, αλλά και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, οργανισμών που εμπλέκονται και αυτοί στην εξέλιξη της ιατρικής έρευνας και οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την σύμπλευση, σε αυτή την σύμπραξη που δημιουργείται. Ενδεικτικά βιβλιογραφία, προσβάσιμη και διαθέσιμη σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια στο Masterclass.